να ευχαριστήσουμε τον Γερμανικό Νοσοκομιακό Σύλλογο, ο οποίος πριν 5 χρόνια δώρησε στο Δήμο Δώρες Κοινωνίας το όχημα το οποίο, για το οποίο είμαστε εδώ σήμερα, προκειμένου να το δωρήσουμε, να το παραχωρήσουμε στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου και αριστερά σε μια συνέντευξη μαζί. Και συγγνώμη και Ιωνίων Ίσων. Και Υπήρου. Και Υπήρου. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το κέντρο υγείας Άστρος. Οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε και θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι οφείλουμε και μια συγγνώμη προς το Σύλλογο, γιατί ο Δήμος μας, ανεξάρτητα ποιος ευθύνεται για αυτήν την καθυστέρηση, δεν αξιοποίησε, δεν εξυπηρέτησε μάλλον το σκοπό για τον οποίο μας δώρησε ο Σύλλογος στο ασθενοφόρο. Και εδώ και 5 χρόνια βρισκόταν αναξιοποίητος στις αποθήκες του Δήμου μας. Σήμερα λοιπόν ήρθε η στιγμή όπου αυτό το ασθενοφόρο πλέον, ύστερα από όλη τη διαδικασία που κάναμε εμείς ως νέα δημοτική αρχή όταν αναλάβαμε τον Σεπτέμβριο του 2019, ήρθε η στιγμή η οποία είναι έτοιμο πλέον από ένα όχημα, είναι πλέον ασθενοφόρο. Έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως είπα και πριν, προς ωφέλεια των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου μας. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γκορό, τον κύριο Ζαμάνη. Καταρχάς να ευχαριστήσω και τον κύριο Καραβέλη, τον διοικητή της ΕΚΤ και τον κύριο Τζαμάνη που είναι σήμερα εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσουμε τόσο τον υπουργό τον κύριο Τζαμάνη, όσο και τον αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Αναγιώτη Μιχάλη, για την βοήθεια που μας παρήχαν προκειμένου να καταφέρουμε, όπως είπα και πριν, αυτό το όχημα να το κάνουμε κατάλληλο, να μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ασθενοφόρο, να πάρουμε το έγγραφο, να πάρουμε την καταλληλότητα, το προσωπικό καταλληλότητα στο ΕΚΑΒ. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν το επόμενο διάστημα δεν καταφέραμε να έχουμε κάνει την δωρεάν νωρίτερα. Επίσης, εδώ ήθελα να αναφέρω ότι οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δωρητές, σε δύο επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν καταγωγή τους από το Δήμο μας και έχουν επιχειρήσεις στην Αθήνα, τους αδελφούς Παλαδά, τον Αλέξανδρο και τον Σωτήριο Παλαδά, οι οποίοι δώρησαν, έκαναν την επισκευή που απαιτούνταν προκειμένου να είναι έτοιμο από μηχανική άποψη το όχημα. Τον κύριο Προβατάρη Κωνσταντίνο, ο οποίος μας δώρησε και τοποθέτησε καινούργια λασικά στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό, όπως είδατε και κάτω, θα το δούμε και μετά, είναι όλα έτοιμα. Και επίσης, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, τα οποία ασχολήθηκαν αυτό το διάστημα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνταν. Τόσο τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σαμαρτζή, όσο και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Κοινοφελούς, τον κύριο Κώστα Καμπύλη και τον κύριο Κλειώπα Γεώργιο, αλλά και την μια γνώριμη εδώ στο κέντρο υγείας, την πρώην υπάλληλο του κέντρου υγείας, την κυρία Κορδονούρη Ξένια, η οποία είναι και αρμόδια για θέματα υγείας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Όλους αυτούς λοιπόν και άλλους, αν ξεχνάω κανένα να με συγχωρέσουν, που βοήθησαν σε όλο αυτό το διάστημα στη διαδικασία, η οποία δεν ήταν εύκολη, ήταν μια διοικητική διαδικασία που πρέπει να έχει ολοκληρώσει και θεωρώ πάρα πολύ γρήγορα. Ολοκληρώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και είμαστε σήμερα στη θέση να δωρήσουμε το ασθενοφόρο όπως προβλέπει η διαδικασία στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία με τη σειρά της θα παραχωρήσει στο Κέντρο Υγείας Άστρος και επιτέλους να χρησιμοποιηθεί, όπως είπα και πριν, προς όφελος των δημοτών. Κάτι το οποίο ήταν και απέτηση των δωρητών, των αρχικών δωρητών και ύστερα από την επικοινωνία που είχαμε μαζί τους, ήταν απέτηση να γίνει όσο πιο γρήγορα μπορούμε, προκειμένου να μπορέσει πλέον να αξιοποιηθεί για τους δημότες μας. Θεωρώ ότι αυτό βελτιώνει την παροχή υπηρεσιών από το Κέντρο Υγείας Άστρος και σίγουρα βελτιώνει και το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής μας, κάτι το οποίο είναι από τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, της νέας Δημοτικής Αρχής, και γι' αυτό και ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες όσο πιο άμεσα μπορούμε. Ήταν κάτι το οποίο είχαμε δεσμευτεί και προεκλογικά. Είχαμε πει ότι θα το κάνουμε όσο πιο άμεσα μπορούμε και θεωρώ ότι κάνουμε πράξη αυτό που έχουμε τονίσει πολλές φορές, ότι από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν ξεκινήσει τις πράξεις και σταματούν τα λόγια και περνάμε στην υλοποίηση όλων αυτών που έχουμε δεσμευτεί. Αυτά έχω να πω. Να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά τον κύριο Βουζομάνη και τον κύριο Καρβέλη για την παρουσία τους. Και πριν υπογράψουμε το τυπικό πρωτόκολλο παράδοση παραγραφής, θα ήθελα και εσείς να μας πείτε δύο λόγια. Πώς είναι το κέντρο υγείας. Και το κέντρο υγείας, αν και το επισκέπτεται για πρώτη φορά, την περιοχή την έχετε ξαναεπισκεφθεί, αλλά στο κέντρο υγείας με τη νέα ιδιότητα ως λίγα πίσω. Εγώ να θυμηθώ ότι στις 25 Αυγούστου στην ορκομοσία του προηγούμενου έτους που ήμουν εδώ στην ορκομοσία της νέας δημοτικής αρχής, παρουσία και του κ. Υπουργού εδώ,
πλησίασε τόσο ο συνάδελφός μου, γιατί εξακολουθεί να είναι συνάδελφος. Ναι, ισχύει να μην είναι ο Γιώργος Χαραπίλης. Αλλά και η κυρία Περδικάκη, διευθύντρια εδώ του Κέντρου Υγείας, και μου είπαν: έχουμε ένα στιμαχώρο, πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Νομίζω ότι κινηθήκαμε όσο πιο γρήγορα θα μπορούσε να το πράξει οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία και έχουμε σήμερα αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Κάποια τυπικά που απομένουν και αυτά θα ολοκληρωθούν πάρα πολύ σύντομα. Επίσης θα το εξοραίσουμε λίγο το αυτοκίνητο, θα μπουν τα διακριτικά επάνω και της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ και του Κέντρου Υγείας, ούτως ώστε να έχει και την εικόνα που χρειάζεται όταν θα περιφέρεται στην περιοχή. Υπάρχει δέσμευση και για ένα ακόμα ασθενοφόρο και το ξαναλέμε εδώ, το οποίο είναι ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία στα 20 ασθενοφόρα που θα πάρουμε για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το Κέντρο Υγείας νομίζω ότι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και σε προσωπικό και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε. Υπάρχει πάντα η αρρωγή του κυρίου Υπουργού πάνω, και η σκέπη του πάνω από το Κέντρο Υγείας του Άστρους. Είναι συνεχής η σκέψη του προστατώρου και οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να συνεργαζόμαστε, να ενώνουμε δυνάμεις και με το Δήμο και με τους ανθρώπους εδώ που αγαπάνε πάρα πολύ, γιατί είναι κοινή διαπίστωση αυτό ότι αγαπάτε πάρα πολύ και αυτό που κάνετε αλλά και το Κέντρο Υγείας, και θεωρώ ότι τα αποτελέσματα είναι τέτοια τα οποία αν μη τι άλλο δημιουργούν ικανοποίηση στην τοπική κοινωνία και στους συμπολίτες μας που χρειάζονται την παροχή υπηρεσιών από την πλευρά μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και εδώ είμαστε να συνεχίζουμε. Είναι μια μεγάλη στιγμή για το Κέντρο Υγείας. Αυτό το μόνο που θέλω να προσθέσω, γιατί ο Δήμαρχος και ο Διοικητής κάλυψαν αυτά που ήθελα να πω, είναι ότι όταν υπάρχει βούληση, συνεννόηση και συνεργασία μπορούν να γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Η βούληση αποδεικνύεται ότι υπάρχει η πολιτική σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ένα θέμα που λύναζε χρόνια, το φέραμε εις πέρας και τίθεται στη διάθεση του Κέντρου Υγείας του Άστρους και τίθεται σε κυκλοφορία το ασθενοφόρο αυτό σε μια στιγμή που ξεκινάει και η τουριστική περίοδος για τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών στην περιοχή και θα δώσει το μήνυμα ότι ο τόπος μας εδώ πέρα είναι ασφαλής και παρέχει υπηρεσίες υγείας όταν τις έχει ανάγκη. Είμαστε εδώ για να βελτιώνουμε περισσότερο τόσο τις συνθήκες λειτουργίας του Κέντρου Υγείας αλλά και το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής. Πράγματι, ενώ ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πρέπει να φροντίζουμε όλες τις περιοχές της χώρας, ο κ. Καρβέλης δεν έχει ιδιαίτερη πίεση για το Κέντρο Υγείας Άστρους από μένα και στη συνέχεια πιστεύω ότι θα κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά για όλο το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Καλές διαδρομές στο ασφαλή. Πολύ σωστά, καλές διαδρομές. Οφείλουμε όμως να καταθέσουμε το προσωπικό ενδιαφέρον του Υπουργού εδώ για την. Και μια και είστε να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι είστε παρόντες και δύο, και να πούμε να μην ξαναζήσουμε στην περιοχή μας, κυρία Περδικάκη, το γνωρίζει, στιγμές που μαζί στα προηγούμενα καλοκαίρια, που να μεταφέρονται περιπτώσεις σε κατάλληλα από κάτι άλλο, οχήματα και υποκειμένου, γιατί το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ κόσμο. Και όπως είπε και ο κ. Υπουργός, να είναι καλοτάξιο, να είναι. Ελπίζουμε να είναι χρήσιμο, αλλά να μην χρειάζεται πάρα πολλέ φορέ να κάνει διακομιδέ. Δυστυχώ, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται. Κύριε Παρδί, γιατί δεν είναι ένα σπίτι, δεν είναι. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο στα επίγοντα περιστατικά, αλλά και στην καθημερινότητα. Με υπηρεσίε όπω είναι η κατοίκον επίσκεψη και άλλε παροχέ υπηρεσίε. Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι οι Κέντροι Υγείας εδώ εδώ και 20 χρόνια πάλι έχουμε τις σκέψεις. Καθημερινές, καθολικά, πάμε στα σπίτια και κάνουμε τις σκέψεις. Άρα ένα ασθενοφόρο που θα μπορεί να πηγαίνει στις έκτακτες περιπτώσεις. Αλλά έχουμε έτσι πει ότι και έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες ότι εφόσον υπάρχει το δεύτερο ασθενοφόρο και εφόσον υπάρχει και ο οδηγός από το Δήμο που μας βοηθάει πάντα, μπορούμε να πηγαίνουμε και περιοδίες. Και αυτό είναι μια υπόσχεση που θα κρατήσουμε και πολύ σύντομα θα δείτε ότι θα βγούμε στις περιοδίες για πρόληψη, για PAP test, αφού και πρόσφατα προλήφθηκε μια μέρα, αλλά και με επισκέπτες υγεία
και με γιατρό και με ειδικού γιατρού και από το νοσοκομείο τη Τρίπολη που πολλέ φορέ έχουμε στο παρελθόν συνεργαστεί. Θα κάνουμε τι περιοδίε στα χωριά. Σα ευχαριστούμε που μα θυμηθήκατε για το καινούργιο ασθενοφόρο, γιατί σίγουρα δεν είναι ένα καινούργιο ασθενοφόρο, όπω είναι ένα πολύ καλό ασθενοφόρο, γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτή η δωρεά. Όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το καιρό, γιατί και τα δύο ασθενοφόρα είναι σε κακή κατάσταση. Επομένως, θα μας βοηθήσει πολύ. Πρέπει να ευχαριστήσω και το Δήμο και το Υπουργείο και την Έκτη Υγειονομική Περιφέρεια, γιατί η συνεργασία τους είναι συνεχής και ειλικρινής και πιστεύω ότι θα δώσουμε ακόμα περισσότερες υπηρεσίες. Εμείς από πλευράς μας αυτό θα κάνουμε, θα δώσουμε περισσότερες υπηρεσίες στον κόσμο. Και αυτό θέλουμε. Δηλαδή, όσο πιο πολλά μέσα διαθέτουμε και ανθρώπους και υλικό όπως το ασθενοφόρο ή υλικά, εννοείται ότι μπορούμε να παράξουμε περισσότερο έργο και να έχουν οι πολίτες μας καλύτερη υγεία, πρόληψη, αυτό που πρέπει να κάνει δηλαδή ένα κέντρο υγείας. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστούμε και πάλι και ελπίζουμε σε καλύτερη εμάς συνεργασία. Από εμάς, το καλύτερο. Το παιδί θα το δώσουμε στην κυρία Βερδικάκη. Θα μπει στο τιμόνι το οδηγό η κυρία. Θα το δώσουμε στον οδηγό. Πολύ ωραία. Κύριε Υπουργέ, θα πάρουμε και έναν οδηγό. Ας ναι. Θα πάρουν.